Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σα, γεια σας και χαρά σα. Πίσω μου βλέπετε τη μεγαλύτερη ποικιλία χειροποίητων κριτικών μπαστουνιών. Φυσικά, αν θέλετε να τη δείτε λίγο καλύτερα, μπείτε στο κατσούνε.gr και εκεί είναι και σα περιμένουν όλε αυτέ να τις δείτε μία προ μία με φωτογραφίε, ε, βίντεο, περιγραφέ, τα πάντα όλα. Ωστόσο, ετοιμάζω μία παραγγελία η οποία πραγματικά όταν λέμε ότι έχουμε κατσούνες για κάθε γούστο, αυτό το δέμα έχει κατσούνες για κάθε γούστο. Κατσούνες, μαγκούρες, βέργες, ό,τι θέλετε, όπως θέλετε να τις πείτε. Και θα μπόρεσα να ετοιμάσω το δέμα χωρίς να γυρίσω ένα βίντεο. Λοιπόν, μπορώ και επισήμω να πω ότι έχουμε άλλον ένα συλλέκτη, το φίλο μας το Χρήστο. Γιατί τι κάνει έναν άνθρωπο συλλέκτη, η επιλογή των κατσουνών του. Το το να μην πάρει δηλαδή μια κατσούνα απλά για να στηριχτεί και να πεζοπορήσει, αλλά να πάρει διαφορετικέ μεταξύ του για να πεζοπορήσει, για να στολίσει, για να χαρίσει, για να εκθέσει. Γιατί πραγματικά οι κατσούνε μα είναι έργα τέχνη. Και σταματάω τα λόγια και ξεκινάω να σα δείχνω τι κατσούνε με τυχαία σειρά. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την πρώτη κατσούνα, η οποία είναι από ξύλο πρίνου με εντυπωσιακέ καμπύλε και ένα ιδιαίτερο γύρισμα. Όχι, πείτε μου, έχετε ξαναδεί τέτοιο γύρισμα, τέτοιο γύρισμα σε κατσούνα. Φυσικό, είναι η φυσική ροή του ξύλου όπου έρχεται σε ευθεία και έχουμε πάρει το δεύτερο κλαδί και το έχουμε γυρίσει και έχουμε κάνει την λαβή της. Και στο κάτω μέρος έχει εντυπωσιακή φυσική καμπύλη, έντονη καμπύλη για κάποιον που του αρέσει δηλαδή η καμπύλη. Δείτε εδώ μια υπέροχη, κριτική, ιδιαίτερη κατσούνα. Ε, δεν είναι τώρα αυτή η κατσούνα για συλλέκτη. Για ποιον είναι, για το φίλο μα τον Χρήστο. Λοιπόν, η επόμενη κατσούνα που έχει επιλέξει, μάλλον θα σα δείξω μία βέργα από ξύλο σκίνου, η οποία έχει έρθει από τα ορεινά βουνά τη Κρήτη και θα καταλήξει στον βύρονα Αττικής, αν θυμάμαι καλά. Με τη δική μας σφραγίδα και υπογραφή, Βίρονα είναι, νομίζω είμαι σίγουρο. Χρήστο και να μην είναι βίρονα, σε σένα θα έρθουν τα έχω φτιαγμένα ήδη. Απλά να κλείσω το δέμα πρέπει. Λοιπόν, και συνεχίζω για την Βέργα, η οποία είναι πανέμορφη, ανοιχτόχρωμη, με εντυπωσιακέ καμπύλε, οι οποίε μπορούν να λειτουργήσουν και ω κυρολαβέ για ανάβαση ή κατάβαση. Και φυσικά έχει το κορδόνι για να την κρατάω από το χέρι και να μην την χάσω. Και μια που έδειξα βέργα, θέλω να σα δείξω και μια μαγκούρα Ιδιαίτερη, έτοιμη για κάθε πεζοφορία αφού έχει μεταλλική σφίνα στο κάτω μέρος έτσι ώστε να καρφώνει στο χώμα και να μην κλειστράει. Με μεγάλο ύψος και το πάνω μέρος είναι επιπρόσθετη λαβή από ξύλο μαόνι εντυπωσιακό σκουρόχρωμο με υπέροχους ρόζους και εξογκώματα. Μία πανέμορφη μαγκούρα για τα χέρια του Χρήστου και για τις πεζοπορίες που έχει να κάνει. Δείτε εδώ στο χέρι μου τι όμορφη που είναι. Φανταστείτε να πεζοπορείτε το βουνό για να έχετε μια τέτοια μαγκούρα στο χέρι σας. Πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα. Και ανθεκτική μαγκούρα έτσι. Και τέλος είναι η κατσούνα από ξύλο πρίνου με σκαλιστό τελείωμα γιατί ο Χρήστος μας είναι μερακλής και θέλει κατσούνα με σκαλιστό τελείωμα κεφάλι φιδιού. <Κι> Δείτε εδώ πόσο υπέροχη ανοιχτόχρωμη, ιδανική για κάθε είδους χρήση, αφού είναι και ανθεκτική στη χρήση και ελαφριά για να μην σας κουράσει όσο και αν χρειαστείτε να περπατήσετε. Και θέλω πριν κλείσω το βίντεο να σας δείξω την κατσούνα του φίλου μας του Κωνσταντίνου, όπου είναι μια κατσούνα ιδανική για κάθε χρήση, πάλι για τους ίδιου μια κλασική κατσούνα, με κλασικό τελείωμα, γυρισμένο με τον παραδοσιακό τρόπο όπως τις έκαναν οι παππούδες μας και έχουμε χαράξει πάνω το όνομά του για να την κάνουμε ακόμα πιο μοναδική, πιο ιδιαίτερη αφού κάθε μας κατσούνα το έχετε μάθει. Είναι μοναδική. Αυτά σας χαιρετώ, πάνε ετοιμάσω τα δέματα γιατί τα περιμένουν οι παραλήπτες πώς και πώς. Γεια σας.